Πολλές φορές, κατά την συχνή χρήση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, συνειδητοποιείτε ότι έχετε εγκατεστημένα πολλά προγράμματα τα οποία δεν χρησιμοποιείτε ποτέ ή αξιοποιείτε σχεδόν σπάνια, τόσο ώστε η ύπαρξή τους να μην έχει κανένα νόημα. Όταν λοιπόν επιλέγετε να καταργήσετε κάποια από αυτά τα προγράμματα, εάν η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει τη δυνατότητα εμφάνισής της ως ένα πλακίδιο στην οθόνη έναρξης των Windows, τότε είναι πολύ απλή η κατάργησή της. Στην προκειμένη οθόνη μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψουμε κάποιο πλακίδιο το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, όπως είναι για παράδειγμα το Tile to Reader. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω του, μπορούμε άμεσα να πατήσουμε «Κατάργηση εγκατάστασης». Όταν επιλέξουμε αυτή τη λειτουργία, τότε θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο θα μας ενημερώνει ότι σε περίπτωση που συμφωνήσουμε στην κατάργηση εγκατάστασης, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή την εφαρμογή θα καταργηθούν οριστικά από τον υπολογιστή. Δεν θα ήθελα να καταργήσω το συγκεκριμένο εργαλείο, απλά το χρησιμοποίησα ως ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πάντως ομοίως, σε οποιοδήποτε πλακίδιο έχω τη δυνατότητα κατάργησής του μέσα από την κάτω μπάρα που εμφανίζεται στα Windows 8. Τι συμβαίνει όμως με τις εφαρμογές που δεν έχω τη δυνατότητα να τις παρουσιάσω στην οθόνη της έναρξης, διότι λειτουργούν μόνο μέσα από το παλιό περιβάλλον της επιφάνειας εργασίας παλαιότερων εκδόσεων Windows. Θα μεταβώ λοιπόν στην επιφάνεια εργασίας και από εδώ θα μεταβώ στην κάτω αριστερά γωνία ώστε να εμφανιστεί η μικρογραφία της έναρξης και θα πατήσω δεξί κλικ. Θα μεταβώ στον πίνακα ελέγχου ώστε να κατευθυνθώ, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και από προηγούμενες εκδόσεις των Windows, στην κατηγορία των προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εμφανίζεται η ετικέτα «Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος». Θα ανοίξουμε τη συγκεκριμένη επιλογή και θα εμφανιστεί μία λίστα με όλα τα προγράμματα τα οποία έχω εγώ εγκατεστημένα στον υπολογιστή μου. Θέλω λοιπόν να καταργήσω το πολυμέσο αναπαραγωγής BS Player. Θα επιλέξω τον τίτλο του και αυτόματα θα με εμφανιστεί στην κορυφή του παραθύρου, ακριβώς δίπλα από το πλαίσιο της οργάνωσης, η ετικέτα «Κατάργηση ή αλλαγή». Θα επιλέξω λοιπόν αυτή την επιλογή. Πιθανόν να σας εμφανιστεί μία ειδοποίηση που θα πρέπει να επιτρέψετε στο σύστημα του Windows και στο εργαλείο προστασίας ασφάλειας του υπολογιστή σας να προχωρήσει στην διαδικασία. Και αναλόγως στην φορητότητα του συγκεκριμένου εργαλείου που θέλετε να καταργήσετε, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τα βήματα απεγκατάστασής του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επιλέξουμε απλά το πλήκτρο Next. Βλέπουμε ότι επιτυχώς έχει εντοπιστεί η διαδρομή τοποθεσίας μέσα στον υπολογιστή από όπου θα κάνουμε Uninstall και ξεκινά η κατάργηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Κατά την διαδικασία αυτή μπορούμε να προβάλλουμε όλες τις λεπτομέρειες που θα δημιουργηθούν καθώς απενεργοποιείται η λειτουργία του προγράμματος και όταν με το καλό ολοκληρωθεί η διαδικασία μπορούμε να πατήσουμε τέλος και αυτόματα θα εξαφανιστεί από τη λίστα των προγραμμάτων το συγκεκριμένο εργαλείο. Κλείνουμε το παράθυρο του πίνακα ελέγχου και επιστρέφουμε επιτυχώς στην οθόνη έναρξης των Windows 8, όπου και η συγκεκριμένη είναι πολύ πιο εξυπηρετική εάν θέλουμε να καταργήσουμε ένα πλακίδιο.